Είπαμε, θα ξεκινήσουμε με Κριτσά, καθώς θα πάμε στον παραδοσιακό οικισμό εκεί στο Λασίθι. Κύριο χαρακτηριστικό του οποίου ποιο είναι, είναι οι υπεραιωνόβιες ελιές, οι ελαιώνες 500-600 ετών. Μεταξύ άλλων, ένα κύριο χαρακτηριστικό που κάνει γνωστή την περιοχή, όχι μόνο στην Κρήτη και στην Ελλάδα, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Και έχει και δραστήριους ανθρώπους, και ο συνεταιρισμός και ο πολιτιστικός σύλλογος, και οι κάτοικοι είναι ιδιαίτερα δραστήριοι. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Κώστα Χριστοφοράκη, είναι διευθυντής του Αγροτικού Συνεταιρισμού Κριτσάς. Να τον καλησπερίσουμε και σε ένα ελαιώνα, βέβαια, ο κύριος Χριστοφοράκης. Την καλησπέρα μας. Χρόνια πολλά. Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα. Και χρόνια σας πολλά. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Σε ποιο σημείο βρίσκεστε αυτή τη στιγμή? Λοιπόν, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε περίπου 200 μέτρα από το μοναστήρι της Κεράς. Είμαστε μέσα σε ένα τμήμα του υπεραιωνόβιου ελαιώνα της Κριτσάς. Ναι. Είμαστε εδώ μέσα. Είναι η Παναγία η Κερά. Έχει τη δική της ιστορία και η περιοχή. Είναι η Παναγία η Κερά που γυρίστηκε βέβαια και ένα πολύ γνωστό έργο. Η ταινία μάλλον. Η Κερά του Παλακάρη και στην Κριτά έχει γυριστεί και παλιά και η ταινία με τον Ζήλα Σέν και τη Μελίνα Μερκούρη. Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριο χαρακτηριστικό και της περιοχής οι υπεραιωνόβιες ελιές. Ναι. Οι υπεραιωνόβιες ελιές είναι εδώ πολλά χρόνια υπεραιωνόβιες, γι' αυτό λέγονται και υπεραιωνόβιες. Ακολουθούμε μια παράδοση εδώ στο συνεταιρισμό της Κριτσάς για την παραγωγή του ελαιολάδου και είμαστε εδώ. Αποτελούν πόλο έλξης για πολλούς τουρίστες, δηλαδή έρχονται στην περιοχή σας για να δούνε τους ελαιώνες, για να μάθουν την ιστορία και εσείς σαν... Να και τα προβατάκια από πίσω. Να και το κοπάδι από πίσω. Τα προβατάκια. Ναι, κοίταξε, Κριτσά είναι και σημαντικό κτηνοτροφικό, έχει σημαντική κτηνοτροφία. Τέλο πάντων, η υπεραιωνόβιες ελιές είναι ένας πόλος έλξης. Δεν έχει αναδειχθεί ο ελαιώνας, ο αρχαίος ελαιώνας της Κριτσάς όπως θα έπρεπε. Μπορεί να γίνει όμως, κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό. Η Κριτσά είναι ένα μεγάλο κεφαλοχώρο εδώ στο νομό Λαστίου. Βέβαια. Έχει τουρισμό πολύ. Είναι και εξακουστεί τώρα τελευταία για το εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδό της, το οποίο έχει κερδίσει πάρα πολλά βραβεία. Και πρόσφατα, αν δεν κάνω λάθος, και το ασημένιο βραβείο στο πλαίσιο του διεθνούς διαγωνισμού στον Άγιο Νικόλαο. Ναι, πήραμε το ασημένιο βραβείο στο Διεθνή Διαγωνισμό Αθήνα 2022 που έγινε πριν το Πάσχα στη Σιτία. Στη Σιτία, σωστά, στο Λασίθι, βέβαια. Πόσο δύσκολο είναι να συντηρηθεί και να διατηρηθεί μια υπεραιωνόβια ελιά? Εντάξει, υπεραιωνόβια δεν είναι δύσκολο. Δεν θέλει και πολύ περιποίηση. Εντάξει, ένα κλάδεμα, ένα πότισμα, αυτά τα, ό,τι κάνουμε δηλαδή και σε όλες τις άλλες ελιές. Για πόσες περίπου ελιές μιλάμε, πόσα δέντρα είναι στην περιοχή? Στην περιοχή είναι γενικά είναι γύρω στους 200-250.000 ελαιόδεντρα, αλλά δεν είναι όλα υπεραιωνόβια, έτσι. Και η παραγωγή είναι μειωμένη σε αυτά τα δέντρα σε σχέση με ένα ελαιόδεντρο 30-40-50 ετών? Όχι, 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 καθόλου. Είναι, δεν έχει διαφορά από τα νεότερα δέντρα. Μάλιστα. Μας είπατε ότι δεν έχει αναδειχθεί αυτός ο πλούτος, αυτή η κληρονομιά της περιοχής. Όπως, όσο θα έπρεπε. Ναι. Όσο θα έπρεπε. Υπάρχουν κάποιες προτάσεις από την πλευρά σας προκειμένου να υπάρξει περαιτέρω ανάδειξη? Κοιτάξτε, υπήρχαν κάποιες σκέψεις. Ναι. Θα σας πω. Πριν την πανδημία, είχαμε ήδη κάνει μερικές, είχαμε οργανώσει περιπατητικούς περιπάτους εδώ που ερχόταν τουρίστες. Είχαμε περιπάτους, κάναν και συγνωσίες, δηλαδή κάτω από τα δέντρα. Αλλά ήταν πριν την πανδημία, ήταν για ένα χρόνο. Μετά την πανδημία σταμάτησε αυτό το πράγμα. Και τώρα γίνονται προσπάθειες να το ξαναξεκινήσουμε πάλι σιγά σιγά. Να το ξεκινήσετε και πάλι. Η νέα γενιά της περιοχής, τα μικρά παιδιά, πώς αντιλαμβάνονται αυτή την κληρονομιά που έχουν στις πλάτες τους? Τα έχετε βάλει στο κλίμα, αγαπούν τα ελαιόδεντρα, αγαπούν την ιστορία της περιοχής? Εντάξτε, τα μικρά παιδιά γενικώς, όπως είναι και παντού, δεν πολύ ασχολούνται με τη γεωργία. Ασχολούνται με τον τουρισμό, με τα ξενοδοχεία και... Δεν. Με τη γεωργία είναι δυστυχώς... Δεν ασχολούνται. Είναι ένα στοίχημα όμως. Εντάξει, θα... Με μονομένες περιπτώσεις. Ξέρετε, θα πρέπει και η πολιτεία να βοηθήσει και να δώσει μια επιπλέον όθηση στα νέα παιδιά, αλλά θα πρέπει και εσείς να τα βάλετε στο κλίμα, να αγαπήσουν αυτά τα οποία έχετε και εσείς στην κατοχή σας.
Κοιτάξτε, εμείς το προσπαθούμε αυτό και ναι. τους καλούμε να έρθουν και στο συνεταιρισμό και να γραφούν στο συνεταιρισμό μας και να τους βοηθήσουμε όσο μπορούν. Τώρα από εκεί και πέρα είναι στη θέληση του καθενός. Λοιπόν, εγώ προτείνω και στους τηλεθεατές, κύριε Χριστοφοράκη, να βρεθούν στην περιοχή. Είναι πολύ ξεχωριστές αυτές οι συνδέσεις που πραγματοποιούμε μέσα από την εκπομπή μας με την ενδοχώρα της Κρήτης, με αυτούς τους ιστορικούς παραδοσιακούς τόπους. Πόσο ξεχωριστή εικόνα είναι να βλέπουμε πίσω τα ελαιόδεντρα, τα πρόβατα από πίσω, έναν άνθρωπο όπως ο κύριος Χριστοφοράκης, ο οποίος αγαπάει την παράδοση και είναι επικεφαλής μιας προσπάθειας, να έρθουν στην περιοχή σας, να σας γνωρίσουν, να περιηγηθούν, να περπατήσουν. Να έρθουν, εμείς θα τους καλωσορίσουμε με την πατροπαράδοτη κριτσότητα και κριτική φιλοξενία. Δεν έχουν κανένα έρθουν. Όποτε θέλουν, εδώ είμαστε, να τους φιλοξενήσουμε, να τους ξεναγήσουμε στους ελαιόνες μας, να τους εξηγήσουμε την ιστορία τους. Θα τους τα πούμε όλα αυτά. Μάλιστα. Λοιπόν, τι να ευχηθούμε. Ξένοι έρχονται. Έρχονται. Πάνε στην Κρητσά έχει πάρα πολλούς ξένους. Δέχονται πάρα πολλούς ξένους και έχει ένα άλλο χαρακτηριστικό ότι κατοικούν πολλοί ξένοι στην Κρητσά. Δηλαδή συνταξιούχοι, ας πούμε, που από την Αγγλία, από τη Γαλλία έρχονται, αγοράζουν παλιά σπίτια, τα ανακαινίζουν ναι. και μένουν εδώ. Μάλιστα. Λοιπόν, τι να πούμε. Ένα μεγάλο μπράβο, μακάρι να υπάρξει ανάπτυξη του τόπου γενικά, με επίκεντρο το σεβασμό στην παράδοση. Κύριε Χριστοφοράκη, θα τα πούμε και από κοντά. Εμείς θα είμαστε οι πρώτοι επισκέπτες που θα έρθουμε. Όταν θέλετε, εδώ είμαστε. Να είστε καλά. Τους χαιρετισμούς μας. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, ναι. Δική μας η χαρά. Λοιπόν, ένας εξαιρετικός τόπος η αλήθεια είναι με τη δική του ιστορία. Ωστόσο,